Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε, ακούτε το LGR στους 103,3 FM. Σήμερα μαζί μας είναι η γνωστή και αγαπημένη μας ψυχολόγος και συγγραφέας Θέκλα Πετρίδου, η οποία έχει εργαστεί ιδιωτικά με ενήλικες και ζευγάρια για 20 χρόνια. Επίσης έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις σε σχολές γονέων και επαγγελματικούς συνδέσμους. Έχει ιδιαίτερα κλινικό και συγγραφικό ενδιαφέρον σε θέματα ερωτικών σχέσεων, γάμου και ανατροφής παιδιών. Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης με την κυρία Πετρίδου είναι γονείς που επεμβαίνουν ή αν θέλετε παρεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών των. Η επιθυμία ή θα έλεγα καλύτερα η απαίτηση το παιδί μας να συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θεωρούμε εμείς καλύτερο, το να κάνουμε κήρυγμα και να κριτικάρουμε είναι πολύ συνηθισμένες αντιδράσεις πολλών γονέων και συναντούμε αυτού του είδους συμπεριφορά κυρίως στη δική μας κουλτούρα. Όμως δεν έχουμε αναλογιστεί ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες αυτών των συμπεριφορών πάνω στο παιδί μας. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Θέκλα Πετρίδου, η οποία θα μας διαφωτίσει πάνω σε αυτό το θέμα. Θέκλα μου, σε καλωσορίζουμε, σε ευχαριστούμε θερμά που είσαι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε πω κύριε Χριστοδούλου, Βασούλα. Βασούλα, Βασούλα, εννοείται. Είναι, κύριε Πετρού. Ναι, εννοείται, Θέκλα μου, Βασούλα. Ευχαριστώ πολύ, Βασούλα, για την τόσο καλή εισαγωγή μου έχεις κάνει με τιμάς. Χαίρομαι να είμαι μαζί σας στον LGR, ένα ραδιοφωνικό σταθμό που τον αγαπώ έστω και αν δεν είναι στο Λονδίνο. Και σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να συζητήσουμε κάτι το οποίο νομίζω ότι αφορά όλους μας, είτε ως παιδιά είτε ως γονείς. Πολύ σωστά. Και είναι ένα θέμα που γενικά επηρεάζει την ελληνική και την κυπριακή κουλτούρα και φυσικά και στην παροικία το ίδιο. Πολύ σωστά, εμείς ευχαριστούμε θερμά. Θέκλα μου, πρώτα απ' όλα, πώς εντοπίζουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά που ανάφερα, δηλαδή όταν ένας γονιός το παρακάνει και ώστε να προσπαθήσουμε να βάλουμε όρια χωρίς να αισθανόμαστε ενοχές. Λοιπόν, μιλάμε για ενήλικες γονείς και ενήλικα παιδιά. Μάλιστα. Εντάξει, επειδή είναι φυσιολογικό ο γονιός να προστατεύει, παύλα, παρεμβαίνει στη ζωή του ανήλικου παιδιού του. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο περισσότερο χρειάζεται ο γονιός να έχει το παιδί από κοντά. Οπότε το ζήτημα γίνεται, συμβαίνει, όταν το παιδί ενηλικιωθεί. Τα παιδιά ενηλικιώνονται νομικά γύρω στα 18 χρόνια και ενηλικιώνονται ψυχολογικά γύρω στα 25 με 26 χρόνια. Μάλιστα. Οι μελέτες της νευροψυχολογίας μας ενημερώνουν ότι η πρόσφυγη με το οποίο η λοβή του ανθρωπίνου εγκεφάλου συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι και τα 25-26 χρόνια. Άρα την οριμότητα ενός ενήλικα αποκτά κάποιος από τα 25-26 χρόνια και μετά. Όμως υπάρχει ενδιάμεσα το κομμάτι της νομικής ενηλικίωσης που και στην Αγγλία νομίζω όπως και στην Κύπρο είναι τα 18 χρόνια που κάποιος γίνεται νομικά ενήλικας. Σε κάποιες πολιτείες στην Αμερική νομίζω είναι τα 21, αλλά πλήρη ενήλικα δικαιώματα αποκτούν στα 18 χρόνια οι έφηβοι μας. Μάλιστα, σωστά. Από τα 18 μέχρι και τα 25 των παιδιών μας χρειάζεται, αφού ήδη έχουμε κάνει αρκετή προεργασία προηγουμένως, σιγά σιγά να απομακρυνόμαστε από την τόσο στενή επαφή. Να μην επεμβαίνουμε στις ζωές των παιδιών μας όπως ήμασταν υποχρεωμένοι να επέμβουμε προηγουμένως για να τα προστατεύσουμε από διάφορους κινδύνους. Είτε κινδύνους της ζωής στο διαδίκτυο, είτε κινδύνους της κοινωνίας, είτε κινδύνους οποιοδήποτε είδους, ακόμη και σωματικούς κινδύνους. Ένα μικρό παιδί πρέπει να το προστατεύσεις από τη φωτιά για παράδειγμα ή από την αλογίστη χρήση του ηλεκτρισμού ή να το προστατεύσεις από την κίνηση στο δρόμο. Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο οι γονείς να μην επεμβαίνουν στη ζωή των ενήλικων παιδιών τους, να μην παρεμβαίνουν στη ζωή των ενήλικων παιδιών τους. Το αφύσικο είναι να παρεμβαίνουν. Φυσικά σε κοινωνίες όπως τις δικές μας,
Τα φύσικα τα έχουμε κάνει φυσικά. Ναι. Πολύ σωστό. Στην Κυπριακή κοινωνία και στην Ελλάδα, ελληνική κοινωνία, στην Κυπριακή οικογένεια και στην ελληνική οικογένεια, θεωρείται πολύ φυσιολογικό πράγμα η μητέρα να παρεμβαίνει στις ζωές των παιδιών της όταν αυτά είναι 30 χρόνων, 40 χρόνων, 50 χρόνων, 60 χρόνων και να τα αποκαλεί κιόλα το παιδί ή το μωρό. Ώστε δεν αντιλαμβάνονται οι γονείς, Θέκλα μου, ότι επεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών τους. Αισθάνονται μήπως ότι αγαπάνε τα παιδιά τους υπερβολικά περισσότερο από άλλους γονείς και συμπεριφέρονται έτσι, ότι είναι για το καλό των παιδιών τους, τέλος πάντων. Φυσικά, Βασούλα, δεν μπορώ να γνωρίζω για τον κάθε γονιό ξεχωριστά. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία μελετά τον άνθρωπο και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον άλλο, οπότε στην κάθε περίπτωση ισχύει διαφορετικά κίνητρα, στοιχεία κλπ. Μιλήσω όμως γενικά, αν επιχειρήσω να μιλήσω γενικά βασισμένη στην κλινική μου πείρα, οι περισσότεροι γονείς δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν συνειδητοποιούν ότι είναι υπερβολικοί. Δεν συνειδητοποιούν ότι καταπατούν τις ψυχικές ελευθερίες των παιδιών τους. Φυσικά, τα περισσότερα παιδιά αντιδρούν. Θα κάνουν παράπονο. Θα πούν μάμα, παπά, μητέρα, πατέρα, πεθρέ, πεθρά, είσαι υπερβολικός. Μη μας πιέζεις, μη μας καταπιέζεις. Όμως αρκετοί γονείς δεν έχουν αυτιά να ακούσουν τι τους λένε τα παιδιά τους και απαντούν με αντιδράσεις του τύπου «Μα με παρεξηγείς, μα δεν ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ, μα εγώ το καλό σου θέλω», ίσως και με επίκληση στο συνέστημα, «Εγώ που έχω κάνει τόσα πολλά για σένα» κλπ. Πώς αντιδρούμε εμείς τα ενήλικα παιδιά όταν οι γονείς μας είναι παρεμβατικοί? Τους οριοθετούμε χωρίς ενοχές. Δικαιούμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας ως ενήλικες άνθρωποι, ελεύθερα. Δικαιούμαστε να ζήσουμε. Δικαιούμαστε να κάνουμε επιλογές που ίσως να τα νιώσουμε στο μέλλον. Δικαιούμαστε να πάθουμε για να μάθουμε. Δικαιούμαστε. Και όπως οι δικοί μας γονείς, όταν ήταν στη δική μας ηλικία, επιδίωκαν και ήθελαν να έχουν ανεξαρτησία και ελευθερία κινήσεων, το ίδιο οφείλουν να μας αφήσουν για μας. Πολύ σωστά. Αλλά χρειάζεται και εμείς να το διεκδικήσουμε. Και πολλές φορές ένα πρόβλημα που μπορεί να επισυμβαίνει στους ανθρώπους είναι να είναι εξαιρετικά συνδεδεμένοι με τους γονείς τους. Ίσως να υπάρχει και μία κατάσταση που στην ψυχολογία την ονομάζουμε emotional incest, συναισθηματική αιμομιξία ή enmeshment, δηλαδή το να είναι θολά τα όρια το σχέσιο μεταξύ γονέων και παιδιού. Ένας γονιός να έχει πιο στενή συναισθηματική σχέση από το παιδί του από ό,τι προορίζει ο ρόλος του και κάποια παιδιά να είναι γονεοποιημένα, δηλαδή να νιώθουν υπεύθυνα για τους γονείς τους και να νιώθουν ενοχές για τους γονείς τους, οπότε αυτός ο οποίος θα αντιδράσει είναι ο ξένος, είναι ο γαμπρός, η νύφη, ο σύντροφος δηλαδή του ενήλικου παιδιού που είναι υπερβολικά συνδεδεμένο με τους γονείς του ή με τον γονέα του. Και ο γαμπρός ή νύφη θα πει, μα τι είναι αυτό, πώς συμπεριφέρεται τη μάνα σου ή ναι, γιατί είσαι τόσο πολύ προσκολλημένος από τον πατέρα σου, γιατί σε επηρεάζει πολύ τι θα πούν οι γονείς σου. Όταν επηρεάζεται και η γονή τους. Και προβλήματα στα νέα ζευγάρια, συγγνώμη που σε διακόψα Βασούλα, προκύπτουν από αυτή την παρεμβατικότητα των πεθερικών και των γονέων. Πολύ σωστά. Μήπως, Θέκλα μου, υπάρχει πιθανότητα, μιλάμε φυσικά όχι όπως είπες και πολύ σωστά το είπες, όλοι οι γονείς δεν είναι το ίδιο, αλλά αυτοί που συμπεριφέρονται έτσι, μήπως να είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους, δηλαδή είναι ένα είδος χειριστικότητας και είναι γενικά στη ζωή τους έτσι ή μπορεί να μην συμπεριφέρονται έτσι και μόνο στα παιδιά τους? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, είναι ένα όλον ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κατακαιρματιστεί, να είναι άλλος στη δουλειά, άλλος στο σπίτι, άλλος στις φιλικές σχέσεις, ο ίδιος άνθρωπος είναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι το παίρνουμε με τσακή μας παίρνει. Δηλαδή, σε αυτούς που το σηκώνουν, λειτουργούμε χειριστικά.
Πολύ σωστά. Δηλαδή, αν κάποιος είναι χειριστικός και στο εργασιακό του περιβάλλον οι συνάδελφοί του ή οι φυστάμενοι του ή οι προϊστάμενοι του δεν επιδέχονται τη χειριστικότητα, θα σταματήσει να είναι χειριστικός. Όπως και ως γονιός, εάν είναι χειριστικός και τα παιδιά προσπαθήσουν να βάλουν όρια και να οριοθετήσουν το χειριστικό γονέα, τότε δεν μπορεί να είναι χειριστικός. Τώρα, αν είναι στοιχείο της προσωπικότητας ή όχι, πάλι εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενσυναίσθηση, έμπαθη, στα αγγλικά είναι η λέξη, δηλαδή έχουν φιλότιμο, η ελληνική λέξη, πολύ πολύτιμη λέξη που έχουμε, έχουν το φιλότιμο μέσα τους και όταν συνειδητοποιήσουν ότι άθελα τους βλάψουν τα παιδιά τους με την παρεμβατικότητα, προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν στη διάθεσή τους και μπορεί να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο για να πάρουν βοήθεια ώστε να μην είναι παρεμβατικοί στα παιδιά τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα λέγανε ότι έχουν το χαρακτηριστικό της χειριστικότητας στην προσωπικότητά τους. Ίσως άθελα τους να επανέλαβαν το γονεϊκό πρότυπο που είχαν από τους δικούς τους γονείς. Δηλαδή, αν οι δικοί τους γονείς ήταν τόσο παρεμβατικοί, άσκεφτα και χωρίς να το συνειδητοποιούν, να συνέχισαν και αυτοί να είναι παρεμβατικοί στα παιδιά τους. Πολύ σωστό. Ναι, πολύ σωστό αυτό, Θέκλα μου, το ειδικά αυτό, γιατί αν έχουν μάθει έτσι, τότε το θεωρούν ότι είναι σωστό αυτό και συνεχίζουν, όπως είπες. Ναι, όμως εκεί θα καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει θέμα στο χαρακτήρα του, έχει ίσως κάποια διαταραχή προσωπικότητας και ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει μια λαθασμένη συμπεριφορά χωρίς να το συνειδητοποιεί από την αντίδρασή τους όταν όταν οριοθετηθούν. Ένας άνθρωπος που είναι καλές οι προθέσεις του, ένας γονιός που έχει καλές προθέσεις, αν τα παιδιά του το εξηγήσουν και ίσως πάνε και μαζί σε κάποιο ψυχολόγο που πάει το παιδί για να δουν τη δυναμική της σχέσης τους και συνειδητοποιήσει ότι άθελα το έχει αναπαράγει ένα πρότυπο που δεν είναι λειτουργικό, με πολύ καλή διάθεση θα προσπαθήσει να το αλλάξει. Αν υπάρχουν όμως γονείς οι οποίοι γίνονται πολύ αντιδραστικοί. Και το έχω δημιώσει αυτό, δυστυχώς, στο γραφείο, όχι πολλές φορές, αλλά το έχω βιώσει, γονείς ενηλίκων παιδιών να μάχονται εναντίον μου, να καταφέρονται εναντίον μου, είτε παίρνοντας με τηλέφωνο, είτε να λένε στα παιδιά τους πολύ αρνητικά λόγια για εμένα. Όταν έβλεπαν τις αλλαγές που έκανε ψυχοθεραπεία στα παιδιά τους, όταν έλεγαν τα παιδιά τους πιο ενδυναμωμένα, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά, στην περίπτωση που αυτή ήταν παρεμβατική, εννοείται. Όταν τα παιδιά τους προσπαθούσαν να τους θέσουν όρια, τους έλεγαν: η ψυχολόγος έχει τρελάνει. Η ψυχολόγος θέλει να χαλάσει την οικογένεια μας. Η ψυχολόγος σου έχει βάλει στα μυαλά σου ιδέες βλαβερές. Και το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, να δεχθώ δηλαδή ακόμη και απειλές. Φυσικά ούτε τις έλαβα υπόψη, ούτε στενοχωρήθηκα, ούτε είπα πρέπει να κάνω καλά τη δουλειά μου σε τέτοια περίπτωση. Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό είσαι εκεί, Θέκλα μου, να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι, πολύ σπάνια έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να τύχει οι γονείς να εκφράζουν στα παιδιά τους ότι ευτυχώς σου πήγες να κάνεις ψυχοθεραπεία, γιατί σε βλέπω χαρούμενο, σε βλέπω καλύτερα. Αυτό σου λέω, εξαρτάται από το γονιό. Και εξαρτάται από το πόσο υγιής προσωπικότητα έχει ή διαταραγμένη προσωπικότητα έχει. Βασούλα, παρακολουθείς καθόλου τα βίντεο μου στο κανάλι μου στο YouTube? Και είσαι εξαιρετική και βοηθάς πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά και μπράβο, Θέκλα μου, συγχαρητήρια. Ο λόγος που αναφέρω το κανάλι είναι γιατί στο κανάλι συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο αδιάγνωστος ή αδιάγνωστη για να αναφερθούμε σε ανθρώπους που είναι πολύ πιθανό να έχουν κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, όπως να είναι ναρκισσιστές για παράδειγμα, αλλά επειδή δεν μπορούμε να διαγνώσουμε κάποιον ακούγοντας τη συμπεριφορά του ή χωρίς να πάει στο ψυχολόγο που είναι εξειδικευμένος να κάνει τα τεστ προσωπικότητας, λέμε κάποιος αδιάγνωστος. Αν λοιπόν κάποιος είναι αδιάγνωστος, εννοείται ότι δεν θα συγκινηθεί από τα λόγια που θα του πει το παιδί του, δεν θα νιώσει ενοχές, δεν θα στενοχωρηθεί, ίσα ίσα θα πολεμήσει όσο περισσότερο μπορεί για να παρεμβαίνει όσο περισσότερο μπορεί στη ζωή των παιδιών του. Άρα μπορεί ένας γονιός που είναι παρεμβατικός να είναι αδιάγνωστος, μπορεί όμως και όσο. Πολύ σωστό. Και, ναι, ανάφερες πριν για ότι
ίσως να είναι η στιγμή που καταλαβαίνουν όταν τους μιλήσει η νύφη ή ο γαμπρός. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποτε παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν στους γονείς τους, δηλαδή δεν έχουν το θάρρος, δεν θέλουν να τους στεναχωρέσουν. Και όπως είπες, δηλαδή μπορεί η νύφη, να η σύζυγος να πει στον άντρα της για τη μαμά του ή το αντίθετο, έτσι. Και όμως αυτό μπορεί να συνεχίσει να μην βρίσκει το θάρρος, να πει ο γιος, τώρα κρίμα είναι η μαμά μου, μας βοηθάει τόσο πολύ, κοιτάει τα παιδιά. Και αυτό ίσως να είναι, νομίζω, ίσως κάποτε και τα παιδιά να δίνουν αυτό το δικαίωμα σε, όταν μιλάμε, όταν είναι παντρεμένοι. Στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», που είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί εκτός ψυχογιός, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου, Βασούλα, και με τους ακροατές σου. Μάλιστα. Ένα όνειρο που έχω για το μέλλον, επαγγελματικό όνειρο, είναι να μπορέσουν τα βιβλία μου να μεταφραστούν στα αγγλικά, ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί ίσως τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους να μην διαβάζουν στα ελληνικά, και θα ήθελα πάρα πολύ, και όταν κάτι το θες πολύ και προσπαθείς, θα γίνει. Σε κάποια φάση ελπίζω και πιστεύω πως θα μεταφραστούν στα αγγλικά τα βιβλία μου από τις εκδόσεις ψυχογιός. Στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», υπάρχει ένα κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Χωρίζεις για την πεθερά». Καλό αυτό. Και εκεί έχω περιστατικό, το οποίο πραγματικά περιστατικά είναι όλα όσα γράφω στα βιβλία μου, που μπορεί να φτάσουν και μέχρι το χωρισμό. Όταν το παιδί του παρεμβατικού γονέα δεν οριοθετεί το γονιό του και ρίχνει τον σύζυγο ή τη σύζυγο του προκειμένου να υποστηρίξει το γονιό του, μπορεί να επέλθει και ρήξη στη σχέση του ζευγαριού, ή ακόμη και αν δεν χωρίσουν, μπορεί να διαλυθεί η σχέση τους. Πολύ σωστό. Είναι δουλειά του παιδιού που έχει τον παρεμβατικό γονιό το να τον βάλει στη θέση του. Δεν είναι δουλειά της νύφης, ούτε του γαμπρού. Γιατί όταν πάει η νύφη να βάλει την πεθερά στη θέση του, τον πεθερό στη θέση της, όταν πάει ο γαμπρός να βάλει την πεθερά στη θέση του, τον πεθερό στη θέση του, είναι πολύ πιθανό να χαλάσει η σχέση μεταξύ της πεθεράς, του πεθερού και του γαμπρού της νύφης, και να χαλάσει και η σχέση του ζευγαριού. Είναι η δουλειά του γιου να βάλει τη μάνα στη θέση της, της κόρης να βάλει τη μάνα στη θέση της, του γιου να βάλει τον πατέρα του στη θέση του, της κόρης να βάλει τον πατέρα του στη θέση της. Και αν πρόσεξες, δεν μιλάω μόνο για πεθερές, υπάρχουν και πεθεροί παρεμβατικοί. Σίγουρα. Ναι. Θέλω να φύγω έτσι λίγο από τα κλισέ των φίλων, ότι μόνο οι γυναίκες είναι κακές πεθερές, ή ότι όλες οι πεθερές είναι κακές πεθερές, και ότι οι πεθεροί είναι όλοι καλοί πεθεροί. Μπορείς να έχεις και μια γυναίκα που να είναι εξαιρετική πεθερά και μια που να είναι κακιά πεθερά. Και έναν άντρα που να είναι εξαιρετικός πεθερός και έναν που να είναι κακός πεθερός. Πολύ σωστό. Θέκλα μου, όταν μιλήσουμε, να αναφερθούμε στα παιδιά που δεν είναι παντρεμένα και μεγαλώνουν με αυτή τη συμπεριφορά, τέλος πάντων. Έχουν κλείσει τα 18 και είναι 25-30 χρονών, είναι ελεύθεροι ακόμη, και οι γονείς τους επεμβαίνουν. Δηλαδή που θα πάνε να τους δώσουν αναφορά, πάρε με τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα κτλ. Μήπως μπορούν να υπάρξουν κάποιες συνέπειες μεγαλώνοντας τα παιδιά σε αυτή την ατμόσφαιρα, και κίνδυνος δηλαδή να μπει σε λάθος σχέση, που τότε και ο σύντροφος να το επιβάλλει και να θεωρεί ότι πρέπει να υπακούσει. Αν έχεις το παιδί σου να λειτουργεί ως συνεξαρτώμενος σου. Συνεξαρτώμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με έναν άλλον άνθρωπο με τρόπο υποτελεί, και κατά κάποιον τρόπο κάνει τα χατήρια του άλλου, τα οποία είναι και υπερβολικά. Ο όρος συνεξαρτώμενος ή codependent, codependent person, codependent personality, codependent relationship, συνεξαρτώμενο πρόσωπο, συνεξαρτώμενη σχέση, συνεξαρτώμενη προσωπικότητα, έχει προκύψει από τις ομάδες των ανώνυμων αλκοολικών, τις πολύ γνωστές σε όλο τον κόσμο AA, ανώνυμων αλκοολικών, ανώνυμων ναρκωμανών κλπ, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να περάσουν το πρόγραμμα των 12 βημάτων και να απεξαρτηθούν, και όταν επέστρεφαν πίσω στο οικογενειακό τους περιβάλλον, να ξανακυλούν εύκολα στην εξάρτηση. Και έτσι έκαναν ομάδες με τους συγγενείς, τους συζύγους, τους γονείς των ανθρώπων που ήταν εξαρτημένοι, ήταν addicts. Και εκεί παρατήρησαν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς των ανθρώπων που συνδέονται με τους addicts.
Και αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς έχει ονομαστεί συνεξάρτηση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος άθελά του, υπακούντας τυφλά κάθε επιθυμία του συντρόφου του ή του παιδιού του, του ανθρώπου με τον οποίο συνδέεται, που είναι addict, που είναι εθισμένος, χωρίς να το θέλει, διευκολύνει τον εθισμό. Είναι enabler. Λοιπόν, αν εγώ είμαι μία μάνα σκύλα, σκύλα που λέμε στην Κύπρο, δηλαδή θέλω τα παιδιά μου να κάνουν ό,τι τους λέω εγώ και συνεχώς διατάζω τα παιδιά μου και συνεχώς κριτικάρω τα παιδιά μου και απαιτώ από τα παιδιά μου να κάνουν υπερβολικές προσπάθειες για να με ευχαριστήσουν. Δεν είναι πολύ πιθανό να προετοιμάσω τα παιδιά μου για να γίνουν ωραιότατα θύματα για ένα σύντροφο στο μέλλον ο οποίος θα τους συμπεριφέρεται με έναν παρόμοιο τρόπο και δεν θα τους φανεί παράξενο, δεν θα τους φανεί ανησυχητικό. Αντιθέτως θα τους φανεί πολύ οικείο αυτό, το να τους συμπεριφέρεται σαν να μην έχουν αξία. Πολύ σωστά. Έχουμε μεγάλη ευθύνη γιατί για το πώς συνδεόμαστε συναισθηματικά με τα παιδιά μας, επειδή στην πραγματικότητα μέσω της δικής μας σχέσης με τα παιδιά μας διδάσκουμε στα παιδιά μας πώς να συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει πολύ σοβαρή ευθύνη και ελπίζω να παρακολουθούν αυτή την εκπομπή οι γονείς και γονείς παιδιών ανηλίκων αλλά και νεαρών ενηλίκων και αν βρουν ότι ίσως έχουν ένα τέτοιο parenting style, ένα τρόπο γονεϊκότητας που είναι αυταρχικός, επιβλητικός, παρεμβατικός, να ανησυχήσουν, να προβληματιστούν, να διαβάσουν βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά που αφορούν στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ένα δικό μου βιβλίο που έχω γράψει για αυτό το θέμα είναι το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα επίσης πολύ ωραίο βιβλίο γιατί στο διαπαιδαγώγηση των παιδιών έχει γράψει η πολύ καλή μου φίλη και στενή συνεργάτη η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου με τίτλο «Μαμά, μπαμπά, με ακούτε». Και υπάρχουν και πολλά άλλα βιβλία ψυχολόγου για την ανατροφή των παιδιών. Να διαβάσουν βιβλία, να πάνε σε κάποιον ειδικό, να πάρουν βοήθεια ώστε να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τέτοιους μελλοντικούς κινδύνους. Μάλιστα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, δηλαδή παντού, δηλαδή και με τους φίλους τους και στη δουλειά τους, να επιτρέπουν, όπως είπες, να τους χειρίζονται με αυτή τη συμπεριφορά. Θα αισθάνονται την πίεση, ίσως να μην γνωρίζουν γιατί αισθάνονται αυτή την πίεση, δεν αισθάνονται χαρούμενοι, γιατί είναι μαθημένοι με αυτό το είδος, αλλά να είναι δυστυχισμένοι. Ναι. Θέκλα μου. Ναι. Ο έρωτας είναι ένα πεδίο στο οποίο βγαίνουν τα τυχόν προβλήματα που έχουμε σε σχέση με τους γονείς μας. Μάλιστα. Αυτό είναι de facto. Ακριβώς. Άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα στη σχέση του με τους γονείς του, έχει τραύματα από τη σχέση του με τους γονείς του, έχει ελλείψεις συναισθηματικές από τη σχέση του με τους γονείς του, συνδέεται με τους γονείς του με ένα ψυχικά μη υγιή τρόπο, χωρίς να το θέλει, άθελά του, άθελά της, όλα αυτά που έχει θα τα βγάλει στην ερωτική σχέση στο γάμο. Και ίσως πολλές φορές και να μην παντρευτούν. Συγγνώμη, Θέκλα, συνέχισε. Ναι, συνέχισε. Συγγνώμη. Παίζει πάρα πολύ ρόλο η σχέση μας με τους γονείς μας να είναι εξυγειασμένη, ούτως ώστε να μην επιφέρει ζημιά στο γάμο μας ή στην ερωτική μας ζωή εν γέννη. Μάλιστα. Είχαμε και μία ερώτηση από μία ακροάτρια όταν είδε ότι χάρηκε πάρα πολύ γιατί σε παρακολουθεί τακτικά και λέει ότι βοήθησες εξαιρετικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι... Χαίρομαι, ναι. Να μπορώ να είμαι βοηθητική. Είναι... Αλήθεια, πάρα πολύ. Το όνειρο μου είναι να μεταφραστούν τα βιβλία μου στα αγγλικά και όταν φύγει αυτή Ελπίζουμε. Η πανδημία θέλω να κάνω μία περιοδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να δώσω περισσότερους Κύπριους της παροικίας που έχει χρόνια πολλά που το έχω στο μυαλό μου από τον καιρό που ήμουν νεαρή ψυχολόγος στο ΡΙΚ. Το 2005 που είχα το όνειρο έτσι να περιοδεύσω στις παροικίες, αλλά λόγω του ότι είχα μικρά παιδιά δεν ήταν εύκολο να το κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα που ήμουν έτοιμη να το κάνω στις κορονοϊός, μετά θα φύγει. Θα φύγει ο κορονοϊός, δεν κλαμώ. Είναι ωραία και τα διαδικτυακά, αλλά άλλο να βρεθείς από κοντά με τους ανθρώπους, να αγκαλιαστείς, να φιληθείς, να φύγει αυτή η κατάσταση
που μας έχει ταλαιπωρήσει και μας ταλαιπωρεί όλους τόσο πολύ και να μπορέσουμε να ανταμώσουμε. Ακριβώς. Αυτό θα είναι, θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ να σε έχουμε στο Λονδίνο, Θέκλα μου, και ξέρω ότι έχεις πάρα πολλά. Και στο Λονδίνο και στις Αγγλίες και στη Νέα Υόρκη επίσης υπήρχε έτσι το πρόγραμμα, ναι. Τέλος, αλλά ήρθε η κορώνα. Λιγάκι υπομονή, θα περάσει και η κορώνα και θα σε έχουμε. Ξέρω ότι έχεις και άλλες συναντήσεις σε λίγο. Μία ερώτηση για αυτή την κοπέλα και θα σε αφήσω, δεν θα σε καθυστερήσω, λέει. Πώς μπορούν, γιατί είναι σε τέτοια ακριβώς κατάσταση και χάρηκε πάρα πολύ όταν είδε ότι θα γίνει εκπομπή σε αυτό το θέμα. Είναι πάνω των 50 κοπέλα, είναι πολύ επιτυχημένη στη δουλειά της, πέρασε ψυχολογικά γι' αυτό το λόγο για τους γονείς και ακόμη το παλεύει πάρα πολύ και λέει πώς μπορούν οι γονείς να ρωτήσουν τον εαυτό τους εάν είναι επιβλητικοί γονείς. Δηλαδή, για να αναγνωρίσουν την επιβλητική τους συμπεριφορά, γιατί φαίνεται για να το λέει αυτό ότι δεν αισθάνεται ίδια να το πει, λέει, για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους, γιατί με θεωρούν τη χειρότερη κόρη, λέει, ότι δεν έχω πετύχει, δεν είναι παντρεμένη κοπέλα, αλλά έχει πετύχει, δηλαδή τα πράγματα που κάνει είναι απίστευτα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Να τους βάλει να ακούσουν αυτή την εκπομπή. Μάλιστα. Και να τους απευθύνω λίγο τον λόγο. Η κόρη σας είναι ενήλικας. Η κόρη σας είναι μεγαλύτερη στην ηλικία από τότε που εσείς αποφασίσατε να γίνετε γονείς της, χωρίς να τη ρωτήσετε αν θα σας ήθελε για γονείς. Αφήστε την κόρη σας ήσυχη. Για να έχει η κόρη σας θέμα και να νιώθει η κόρη σας καταπίεση από εσάς σημαίνει ότι περνάτε τα όρια, καταπατάτε τα όρια και δεν σέβεστε την προσωπικότητα της κόρης σας. Επιτυχημένος άνθρωπος στις μέρες μας δεν είναι μόνο όποιος είναι παντρεμένος, μόνο όποιος έχει παιδιά, μόνο όποιος κάνει του λέει ο μπαμπάς και η μαμά. Επιτυχημένος άνθρωπος στις μέρες μας είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι με την παρεμβατικότητα σας θα κάνετε την κόρη σας ευτυχισμένη, καταφέρνετε όμως το αντίθετο. Της προκαλείτε στενοχώρια και δεν την αφήνετε να είναι ευτυχισμένη. Ένας γονιός που αγαπάει το παιδί του σέβεται όλες τις επιλογές του παιδιού του, έστω και αν ο ίδιος δεν συμφωνεί με αυτές. Έφτασε στο σημείο να στείλει κόρη σας ερώτημα στο ψυχολόγο, στο ραδιόφωνο. Κάντε πίσω. Κόψατε, κανεί. Αυτό μου αρέσει. Θέκλα μου, μου αρέσει που είσαι πολύ προσιτή, πολύ αληθινή. Δηλαδή, έχεις αυτές τις φανταστικές γνώσεις, την πείρα, αλλά αυτό δεν βάζει σε ένα image, τέλος πάντων, ένα πρόσωπο, να το πω, που να αλλάζει τον εαυτό σου. Αυτό που λες, το εκφράζεις μαζί και είναι ένας τέλειος συνδυασμός με τις γνώσεις σου. Ευχαριστώ πολύ, Βασούλα. Είσαι πολύ ευγενική και γενναιόδορη με τα κομπλιμέντα. Όχι, δεν είναι κόμπλι. Είναι αυτό που αισθάνομαι. Μ' αρέσει ο άλλος όταν είναι ειλικρινής, δηλαδή όπως είναι. Να είναι απλός, να είναι ταπεινός. Και αυτό είναι που έχω καταλάβει για σένα. Να δώσω όμως την τηλεθεάτρια. Γιατί περιμένεις να καταλάβουν οι γονείς σου ότι είναι παρεμβατική? Γιατί δεν του παίρνεις εσύ απόφαση ότι είναι παρεμβατική και να τους οριοθετήσεις χωρίς ενοχές? Ακριβώς. Γιατί περπατάνε σε ξένα χωράφια. Ανεβήκαμε τις ποδίνες πάνω στο κρεβάτι που λέμε στην Κύπρο. Ναι. Έχουν ανέβει με τις βότες πάνω στο κρεβάτι. Γιατί νομίζεις, Θέκλα μου, δεν μπορεί να το κάνει αυτό η κοπέλα? Γιατί νομίζεις ότι δεν μπορεί, δεν έχει το θάρρος να το κάνει? Ίσως ενοχές, ίσως δεν ευάλωτη ψυχικά και θα της έκανε πάρα πολύ καλό να κάνει ψυχοθεραπεία. Μάλιστα. Η ψυχοθεραπεία είναι ένας τρόπος να καλυφθούν τα κενά που έχει αφήσει σε έναν άνθρωπο η διαπαιδαγώγηση του και η ανατροφή του. Η ψυχοθεραπευτική σχέση, the therapeutic relationship, έρχεται για να κάνει healing, να θεραπεύσει τα ψυχικά τραύματα που έχουμε από τη διαπαιδαγώγησή μας. Και όταν λέω τα ψυχικά τραύματα, δεν αφαιρώ και τον εαυτό μου ως γονέα από αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι γονείς, άθελά μας, κυρίως προκαλούμε ψυχικά τραύματα στα παιδιά μας. Όλοι οι γονείς. Δεν έχει τέλειο γονέα.
Δεν υπάρχει τέλειος γονιός. Ακριβώς. Και είναι πολύ σπουδαίο εργαλείο για να πάρουμε τον εαυτό μας πίσω και για να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας και να ζήσουμε υγιώς, η ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας, Θέκλα μου. Σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας και ελπίζουμε να σε έχουμε και πάλι ίσως σύντομα στο παρελθόν. Ευχαριστούμε για ένα άλλο θέμα. Ναι, Βασίλα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Και το πείτε στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε.